Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Τι έγινε ρε παιδιά, η Γεωργία πέρασε στους 16. Εσείς που βρίσατε για την Γεωργία που τη λέγατε άπαλοι, που τη λέγατε άσχετους, τσουρουκάδες, το ένα το άλλο. Και μην μου πείτε τώρα αυτή τη χαζομάρα ότι η Πορτογαλία ήταν αδιάφορη. Δείτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δείτε τους παίκτες που μπήκαν μέσα, κάποιοι που δεν έχουν παίξει πολύ, το ένα το άλλο. Γεωργία Πορτογαλία 2-0. Η Γεωργία που απέκλεισε την Ελλάδα, που κάποιοι εσείς τους Γεωργιανούς λέγατε τσουρουκάδες. Η Γεωργία πέρασε στους 16 και αντιμετωπίστηκε την Ισπανία. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της, αλλά στο ποδόσφαιρο και σε έναν αγώνα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει. Ποτέ. Στο σημείο που έχουμε φτάσει όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, πολλά φαβορί ή πολλές ομάδες οι οποίες είχαν μειωθεί στο μυαλό κάποιων, έκαναν ζημιά. Οι Γεωργιανοί λοιπόν, που έχουν Μαμαντασβίλη, σπουδαίος θεματοφύλακας, τον μέσο του τον Κοκαλάτζε, Κβαρατσχέλια, Μικαουτάτζε, δεν ήταν ούτε τσουρουκάδες, ούτε δεν ήξεραν μπάλα, ούτε εμείς γίναμε ξαφνικά παγκόσμια δύναμη. Μαγκιά τους. Τους σέβομαι. Έχουν τον σεβασμό μου. Οι Γεωργιάνοι. Η Αυστριακή από την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα που είναι σκληρή. Έχουν αυτό το γερμανικό ταπεραμέντο. Αν και ακούσετε Γερμανός, αν και ακούσετε Αυστριακός, θα το πω και γερμανικό ταπεραμέντο. Μπορεί και να μου ρίξει κανένα πίνε λίγη γερμανικό παθμό μου. Αλλά δεν μπορεί να υποτιμάς κανέναν. Διότι όταν τον υποτιμάς, παθαίνει ζημιές. Γεωργία, ποια Γεωργία μόνο Γιάννα. Ρε φίλε, για τη Γεωργία του ποδοσφαίρου μιλάμε, δεν μιλάμε για τη Γιάννα. Μα είναι δυνατόν. Τι τράβαμε ρε φίλε. Τι γίνεται εδώ χαμό. Λοιπόν, και έχουμε δει τώρα το Euro, round 16, round of 16, και όπως λέει και ένας καλός μου φίλος, προπονητής, το τουρνουά, τώρα ξεκινάει, μου λέει Αβραμίδη. Τώρα μου λέει να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Και πραγματικά εγώ θα συμφωνήσω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιοι υποτιμήσαμε κάποιες ομάδες, υποτιμήσανε κάποιες ομάδες και τώρα αυτό σχεδόν μπροστά του. Να χαιρετήσω τον κύριο Καρατζαφέρη, το οποίο πραγματικά σήμερα βγάζω υποκλίνομαι στο εκπληκτικό του κάμισο. Υποκλίνομαι. Χαίρετε. Τι κάνατε, τι έπαθε. Καλά. Είσαι καλά. Εντάξει. Μην μου σε ξαναχωρείτε και πέρασε η χειρουργία. Ποια. Όχι, στεναχωρήθηκα που δεν έγινε over. Αλλά γενικά παρηγοριέμαι γιατί νομίζω ότι όποιο είχε παίξει σε μακροπρόθεσμο στοίχημα πρωτιές στα φαβορή δεν πέρασε τίποτα. Νομίζω μόνο η Αγγλία έχει περάσει από τα φαβορί. Σαν πρώτη, ούσα πρώτη. Πρώτη, για πρώτη λες. Ναι, για πρώτη λέω. Άρα έχει γίνει ένας κακός χαμός. Βέβαια οι Άγγλοι ευνοήθηκαν, γιατί αν δούμε το γράφημα, ο δρόμος, αν και είναι Άγγλοι, αλλά ο δρόμος, αν σοβαρευτούν λίγο, από εδώ και στο εξής, είναι στρωμένος με ροδοπέταλα έως τον τελικό. Από το άλλο δέντρο που λέμε, από τα άλλα κλαδιά, όπως λέγεται, μαπάτια ναι. Κλπ. Έχει Γαλλία, Βέλγιο, έχει μέσα Ισπανούς, έχει μέσα Γερμανούς, γίνεται ο κακός χαμός. Συμφωνώ, τώρα αρχίζει το τουρνουά. Ευχάριστη έκπληξη η Γεωργία. Απέκλεισε εμάς στα πέναλτι και πιστεύω ότι θα πάει εκεί και θα μεσάκωσε του μπόξ. Το ζόλι. Εσύ έλεγες για Αλβανία. Εγώ έλεγα την Αλβανία, ναι. Αλλά έλεγα μην υποτιμάτε τους Γεωργιανούς, γιατί οι Γεωργιανοί είναι σκληρή ομάδα και όποιος και προέρχεται από τη Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση, και να σου πω για κάτι, όπως το συζητάγαμε και μετά τον αγώνα με την Ελλάδα, η Γεωργία έχει. Μαμαντασβίλη, πού παίζει. Λαλίγκα. Κβαρατσχέλια. Μικαουτάτζε. Μικαουτάτζε είναι. Κοκαράτζε. Τέλος πάντων. Δηλαδή δεν είναι για να τους κοκοράζει. Δεν είναι για να υποτιμάς κανέναν
Όπως αυτό το σχάρι λέγαμε και στην εκπομπή και συμφώνησε με το... ο Μάνος ο Σαραμούπουλος. Για μένα, ο προπονητής έκπληξη, το είχαν αποτιμήσει και αυτόν, είναι ο Ραλφ Ράγνη. Της Αυστρίας. Βέβαια. Ναι. Μα δεν είναι τυχαίο το ότι έριξε χιλιόπιτα στην Bayern. Στην Bayern έριξε χιλιόπιτα στην Bayern. Βέβαια έριξε χιλιόπιτα στην Bayern. Η Αυστρία από το δεύτερο ράφι είναι η ομάδα που μου άρεσε πιο πολύ στη φάση των ομίλων. Διευκρινίζω ότι 90 λεπτά έχω δει κάτι παραπάνω από τα μισά παιχνίδια. Έτσι. Τον 4 εδώ στο γραφείο τα χαζοέβλεπα και έχω χάσει και κάποια τον 7. Έχω δει όλα τα βραδινά. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όπως στρώσαν θα κοιμηθούν οι μεγάλοι. Με αποκόρυφωμα το Βέλγιο χθες που δυσκόλεψε να χάσει κιόλας. Το γαμό του είναι για την Ουκρανία που με 4 βαθμούς και ωραίο ποδόσφαιρο να εξαιρέσει την πρεμιέρα έμεινε έξω. Κοίταξε Γιάννη μου όμως να σου πω κάτι, όπως έχω γράψει στο Facebook και μου έχω στείλει πολλά μηνύματα, η Ουκρανία και η Σερβία είναι σαν ένα φίλο μου που ήταν σε ένα μπαρ και έβλεπε τη Γιάννη, ξέρω εγώ, ήθελε να κάνει καμάκι, ήταν με τις φίλες της και άρα την κοίταγε, την ξανακοίταγε, τον κοίταγε, την ξανακοίταγε και μόλις αποφάσισα να τους μιλήσει και φύγε. Έτσι είναι, η Γιάννη είναι η πρόκληση. Όχι, οι Ουκρανοί είναι άτυχοι τώρα. Γιατί τι κάνανε δηλαδή με το Βέλγιο. Οι Σέρβοι είναι αυτό που λέμε. Κοίταξε, υπάρχει. Με το Βέλγιο τι κάνανε. Πες μου, σ' άρεσε εσένα με το Βέλγιο η Ουκρανία. Ρε παιδί μου, στο τέλος πίεσε εκεί να το κάνει. Αλλά έμεινε με 4 έξω. Δηλαδή, περάσαν άλλες ομάδες με 4 βαθμούς που αγωνιστήκαν λιγότερα πράγματα. Και έχει γράψει ιστορία. Δεν θυμάμαι να βάζει συμφωνώ. Η Σερβία είναι η γνωστή Σερβία. Δηλαδή, που αν βάλεις το ρόστερ κάτω σου τρέχουν τα σάλια, αλλά η εθνική ομάδα, οι εθνικές ομάδες συνήθως λειτουργούν διαφορετικά. Δηλαδή, μία συνάθρηση καλών παικτών με ταλέντο δεν σου κάνει απαραίτητα και μία πετυχημένη εθνική ομάδα. Όχι βέβαια. Εννοείται και συμφωνώ μαζί σου 100%. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για πράγματα που. Εντάξει, είναι ένα γύρο με πολλές εκπλήξεις. Εγώ το ξαναλέω πως υποκλίνομαι στο μεγαλείο των Αυστριακών. Το αποκάλυψα και το είπα και στην εκπομπή. Μιλάγα με ένα φίλο μου προπονητή. Και το ρώταγα για το Λανδία Αυστρία. Το ρώταγα για το στοίχημα, για τον Bet Weekend. Και μου λέει, μη βάλεις μου λέει την Ολλανδία. Τι είναι για πρωτιά. Μη βάλεις μου λέει την Ολλανδία να κερδίσει το παιχνίδι. Θα το χάσει μου λέει το παιχνίδι από τους Αυστριακούς. Ναι. Και αυτός είναι και πολύ και φιλογερμανός, ας πούμε. Τέλος πάντων. Και εντάξει. Έχει. Τώρα, καλά, Ισπανία, Γεωργία. Είναι νοκάουτ. Η Γεωργία είναι ξεστηνή τώρα. Με το μαχαίρι στο στόμα θα μπουν. Ξέρεις τι λένε η Γεωργία τώρα. Ναι. Πάμε να τα απολαύσουμε. Και όταν πάει μια ομάδα να τα απολαύσει, ή που θα κάνει τον μπαμ, ή που θα φάει τρία. Κοίταξε τι γίνεται. Ναι, απλά οι Γεωργιανοί, να μείνει λίγο 40 για να σχολιάσουμε έτσι, οι Γεωργιανοί, τι μπορούν να ματσάρουν που ελάχιστες εθνικές ομάδες κατάφεραν να ματσάρουν στη φάση των ομίλων κόντρα στην Ισπανία. Το τρέξιμο. Απλά οι Ισπανοί είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει πολύ ενθουσιασμό, έχει πολύ ταλέντο και τι κάνει, πνίγει τον αντίπαλο, όχι με το στυλ του Αλμέιδα, δηλαδή με αδιάκοπο pressing στα 2/3 του γηπέδου, αλλά με το τικιτάκα του Γκουαρδιόλα, δηλαδή είναι μια ομάδα που σε πρεσάρει έχοντας, με passing game και έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού. Το Γερμανία, Δανία, πιστεύω ότι θα τα βρούνε σκούρα οι Γερμανοί και το βλέπω παράταση. Το Πορτογαλία, Σλοβακία, πιστεύω ότι θα μιλήσουν οι προσωπικότητες των Πορτογάλων και τους είναι ένα προβάδισμα. Το Γαλλία, Βέλγιο. Το Γαλλία-Βέλγιο για μένα είναι οι δύο από τις απογοητεύσεις στη φάση των ομίλων. Δεν ξέρω πραγματικά. Θα το δώσω 50-50. Πορτογαλία-Σλοβενία.
Πορτογαλία, τι είπα εγώ. Σλοβακία. Α, Σλοβενία, συγγνώμη, περίπτωσα τις σημαίες, ναι. Ναι, θα το πάρουμε. Με σπόρα. Οι Πορτογάλοι, με Τσέριν που είναι, που ήταν MVP κοντά στους πάντους. Με Βέρμπιτς. Θα κάνουν τελικές. Με Βέρμπιτς δεν παίζει πολύ. Πολύ λόγος. Τώρα, στο άλλο που λέγαμε, το άλλο μονοπάτι. Το Ιταλία-Ελβετία για μένα, που είναι και χρονικά, είναι το πρώτο χι στη φάση των 16, η πρώτη παράταση, ή και πέναλτι, το πρώτο να πηγαίνει μέχρι αργά και να βγάζουν την πίστη οι Ελβετοί στους Ιταλούς. Η Αγγλία με τη Σλοβακία, έτσι θα περάσουν οι Άγγλοι. Αυστρία-Τουρκία, νομίζω ότι η Αυστριακή είναι καλύτερη, αλλά θα δούμε ένα over εδώ, ένα goal-goal. Θα σκοράρουν οι Τουρκοί. Και εγώ το βλέπω... Σουτάρουν πολύ οι Τουρκοί. Και με, και με τον Τσορχάνογλου και με τον Γιλμάς και με τον της Ρεάλ, τον Πιτσιρικά και τον Μπιλέ. Και ποιο μένει πάνω, το Ρουμανία, Ολλανδία. Μπορώ να σου πω και αυτό ένα 45-55 για Ολλανδούς. Δηλαδή και η Ρουμάνια επικίνδυνη ομάδα πολύ. Ναι, κοίταξε να δεις, να πω τώρα, Γαλλία, Ισπανία, Γεωργία. Σου είπα, ή που θα τους βγάλουν την ψυχή οι Γεωργιανοί, θα τους κλείσουν τους χώρους και μετά να βγαίνουν γρήγορα με το transition με τον Μικαουτάτζη και τον Κβαρατσχέλια και θα κάνουν κανένα μπραφ και θα κλείει όλη η Ευρώπη. Γιατί, να σου πω κάτι, εγώ τον Μπελαφωνίτη, σαν προπονητή, δεν τον ήξερα. Ο Νίκος μου που είναι ένας προπονητής που πάρει τα πάντα από τους μικρούς, αλλά αυτό δεν μου λέει κάτι. Γιατί άλλο οι μικροί και άλλο η εθνική ομάδα της Ισπανίας, δεν είναι το ίδιο. Και ο άλλος ο προπονητής, όπως λέγανε, ο Λοπετέγκη, πάλι και αυτός έχει κατακτήσει. Λοιπόν, Γερμανία-Δανία, οι Γερμανοί με νόμο βγάζουν μια σοβαρότητα, θεωρώ ότι θα περάσουν οι Γερμανοί. Πορτογαλία-Σλοβενία, αυτό το 2-0 από τη Γεωργία, ή που θα τους διαλύσει ψυχολογικά τους Πορτογάλους και θα πάνε Σλοβένοι, που είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή, έτσι, είναι πρώην Ιουγκοσλάβη, δεν είναι τώρα, ή που θα, αλλά εγώ αυτό το παιχνίδι θα το έλεγα πιο πολύ γκολ-γκολ, καλά Γαλλία Βέλγια, αυτό θα μπορούσε να είναι και τελικός, μη τελικός, έτσι. Αν πηγαίνανε τα, δεν είναι. Δηλαδή, λέει τελικός Γερμανία-Αγγλία. Ναι, μία από τις δύο Γιάννη, είτε, δηλαδή η Γαλλία είναι ένα το θεωρητικό φαβορί. Στο Βέλγιο δεν είχε ξεμπουκώσει ο Λουκάκου. Δηλαδή έχει βάλει γκολ, αλλά εδώ έχει βάλει τρία γκολ σάιτ. Ο De Bruyne είναι... Χρειαζήκαμε τις τελικές θες, κάνουν τελικές. Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Τώρα μου το πας επίπεδα στοιχηματικά, που χθες μιλάγαμε τον Πάνο και μου λέει ο Πάνος τι λέμε για τα σημεία. Και πραγματικά έχει δίκιο. Δηλαδή τα σημεία διαλύθηκαν όλα. Ρουμανία, Ολλανδία, θεωρώ ότι κάπου εδώ η Ρουμανία μας τελείωσε. Ευχαριστώ πολύ, δεν δουλεύω από τη Ρουμανία. Αυστρία, Τουρκία, πιστεύω ότι θα πάει παράταση 100%. Δηλαδή, και πιστεύω στο τέλος θα περάσουν στην Αυστριακή. Έτσι, έχω αυτή την αίσθηση. Μία από τις εκπλήξεις δηλαδή πιστεύω που μπορεί να κάνει είναι η Αυστρία. Να φτάσει τελικά, Ναι. Αγγλία, Σλοβακία. Η Αυστρία θα μπορεί να παίξει πάλι με Ολλανδία. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το. Στο Αγγλία, Σλοβακία, ανοίγω τα τρισφαιρά μου χείρα. Δεν έχω τίποτα με αυτό. Με το Southgate δεν έχω καμία πια. Και στο Ελβετία, Ιταλία, το βλέπω εδώ, αυτό το βλέπω 2-3 τρέματα, θα κάτσω το απολαύσω το Σάββατο. Το νωρίσει αυτό. Το νωρίσει αυτό, είναι το πρώτο παιχνίδι, θα κάτσω να το απολαύσω. Και εντάξει, πιο πολύ το βλέπω 2-3 τρέματα. Και το βράδυ παίζει η Αγγλία. Και, ναι. Το Σάββατο. Νομίζω ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το πρόγραμμα, αλλά νομίζω ναι. Δεν στηρίζουμε τον Kevin De Bruyne, ο Kevin De Bruyne είναι ίδιος ο ίδιος του Γιάννη. Έτσι, να σου πω, έχεις δύο σπουδαίους παίκτες που μοιάζουν με το γιο σου. Ο ένας είναι ο De Bruyne, ο άλλος είναι ο Ντεκάρτ. Ο Ντεκάρτ μοιάζει με τον Πάνο, δεν ξέρω. Ο Ντεκάρτ μοιάζει με τον Πάνο, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, και του έχω πάρει και φανέλα ο Ντεκάρτ. Αν και είναι ρεάλ, αλλά κατά εξαίρεση πήρε. Εντάξει, το παιδί ξέρει μπαλά. Ο Λουκάκου λέει ο Βουκλή Κορδιανίδη. Πολύ καλέ τα λε, αδερφέ. Λοιπόν, θα δώσω τώρα 3 μακροχρόνια. Διάδοση. Είσαι έτοιμος. Πες το. Αυστρία ημιτελικά. Ναι, άρα συμφωνούμε δηλαδή. Αυστρία ημιτελικά. Γερμανία τελικό. Γερμανία τελικό. Ε...
Και Πορτογαλία ημιτελικό. Λοιπόν, Πορτογαλία, Αυστρία σε ημιτελικός. Σε ημιτελικός, ναι. Και Γερμανία τελικό. Εντάξει. Πορτογαλία, Αυστρία σε... ναι. Για δες λίγο, Μπέτσον, που είσαι πιο ευέλικτος και τα βρίσκεις αυτά. Έχουν γίνει σε αποδόσεις. Να σε καλύψω εγώ λίγο στο chat εδώ. Ναι. Ο Λούκι λέει Γερμανία, Αγγλία τελικό. Θα πω και κάτι άλλο, γιατί μου στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος και μου λέει που κρύθηκε, λέει, ένα βραβείδι. Άκου τώρα τι μου στείλει. Και ποιο πράγμα. Που κρύθηκα, λέει, που πέρασε η Γεωργία. Γιατί είχα πει ποτέ εγώ ότι η Γεωργία, εγώ ίσα που είχα πει μην πυροβολείτε, το Γιάννης είναι εδώ, είχα πει μην πυροβολείτε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί αποκλειστήκα από τη Γεωργία, γιατί είναι καλή ομάδα η Γεωργία. Κάνω λάθος, Γιάννη. Ναι, είναι καλή ομάδα, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι απλά θα ήταν... Σάκος τον Παρασκέλια και οι άλλοι το πιο χαμηλό τάγκ είναι στην Καροτίδα. Αλλά έχουν τρία παικτάκια πολύ γρήγορα μπροστά. Τον ένα Μικουτάτζε, πώς λέγεται αυτό. Τον Μικουτάτζε. Τον Μικουτάτζε, το 22, που βάρισε και το πέναλτι. Και τον άλλο τον μπροστά. Συγγνώμη, παιδιά, δεν τα έχω συγκρατήσει. Να φτάσει στο τελικό η Πορτογαλία είναι τελικό. Είπα Γερμανία τελικό. Η Γερμανία Αυστρία ημιτελικό. Πορτογαλία ημιτελικό. Ωραία, η Γερμανία να φτάσει στον τελικό. Πληρώνει 3,50. Ναι. Είναι ήδη παιγμένο αυτό, να ξέρεις. Ωραία. Να φτάσει στον ημιτελικό η Πορτογαλία 2,65 και η Γαλλία 2,40. Όχι η Γαλλία. Και. Αυστρία. Πορτογαλία. Α, Πορτογαλία 2,65, Αυστρία 3,25. Κάτσε, μου λέει ο Νίκ Άρβα, δεν πάει η Αυστρία με Πορτογαλία μαζί με τελικό. Είναι στο ίδιο. Όχι, είναι στο απέναντι. Στο απέναντι, γιατί δεν πάνε. Ο Κριστιανό σηκώνει. Πάντως του χάρασε ένα σερί γιατί στο έκτο του Euro δεν σκοράρει στη φάση των ομίλων. Δεν υπάρχει παιδιά αδιάφορη ομάδα, ειδικά όταν έχει να κάνει με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Εντάξει, παίξανε παιδιά. Γιατί και να σου πω κάτι, ποια είναι τώρα τα δεύτερα τη Πορτογαλία. Μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι έχει το πιο ισορροπημένο ρόστερ. Ότι τι πάει να πει ήταν αδιάφοροι. Και μετά θα βάλω τους Αυστριακούς. Τι πάει να πει ήταν αδιάφοροι. Είσαι και εσύ μήπως από αυτούς που οι οποίοι λέγανε ότι η Γεωργία είναι τσουρκάδε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ άδερφε. Μη με φορτώνεις τώρα και δεν θέλω να φόρεξη. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσοι βγήκατε και σταύρωσατε την εθνική ομάδα που αποκλείστηκε από τη Γεωργία. Χιλιάδες. Χιλιάδες και ο Βραμίδης. Εγώ ποτέ. Τι. Εγώ. Τι. Είπε, εσάβουσα. Τώρα θα με κάνει τώρα να. Κάτσε, ρε φίλε. Ποτέ μου δεν σταυρώσα την Ελλάδα επειδή αποκλείστηκε από τη Γεωργία. Ποτέ. Ποτέ. Και προκαλώ όποιον έχει τα άντερα να βγει να με εξαιρέσει. Εγώ δεν μπόρεσα να το χωνέψω αυτό χθες. Δηλαδή σκεφτόμουν τι αφιερώματα θα είχαμε φτιάξει. Θα έπαιζε χθες Ελλάδα-Πορτογαλία. Remake του τελικού. 20 χρόνια μετά. Ρονάλντο πάλι εκεί. Χαμός. Λοιπόν, Διόγκο Κώστα. Διόγκο Νταλότ, Αντώνιο Σίλβα. Αντώνιο Σίλβα που παίζει. Γκονσάλο Ινάσιο. Ινάσιο. Εντάξει, στην Μπενφίκα παίζει ο Αντώνιο Σίλβα. Α, ο Ινάσιο. Ο Ινάσιο πρέπει να παίζει την πόρτα. Στόπερ, ναι. Περέρα, ο Παρί. Ο Αντώνιο Περέρα, ναι, εντάξει. Παρί. Ο Ζωάο Παλίνια. Παλίνια, Παρί. Ζωάο Νέβες. Ο Νέβες που είναι Γούλς. Όχι, ο άλλος είναι Γούλς. Ο Πέτρο Νέτο. Κριστιανό Ρονάλντο, Ζωά Φέλιξ. Τι άλλο θέλετε, παιδιά. Ζωά Νέβες, Μπενφίκα. Κριστιανό Ρονάλντο, Ζωά Φέλιξ, Πέντρο Νέτο και ο μικρό ο Κονσιεσάο. Και στο κάτω-κάτω. Και στο αυτά κάτω, τα δεύτερα τη πάρει. Και στο κάτω-κάτω. Και στο κάτω-κάτω, άμα τα δεύτερα τη Πορτογαλία ή κάποιοι από αυτού δεν μπορούν να μπουν στα παπούτσια του πρώτου παιδιού, δεν άρχισαν να βγουν στην εθνική ομάδα. Να, Μικαουτάτζε είναι ο ένα. Βαρατσχέλια. Ποιο είναι ο άλλο παίζει μπροστά, ρε παιδιά. Όχι, εντάξει, 3-5-2. Μπροστά παίζει ο Παρασκέλια και ο Μικαουτάρης. Παρασκέλια, εντάξει, ανοίγεται και αριστερά. Και το άλλο είναι ο. Ο Κοκορασβίλη είναι πολύ καλό. Φίλος μου, αρέσει. Το 17, Κιτετσβίλη, πώς λέγεται. Ο Κιτετσβίλη, αλλά όχι εμένα. Όχι, εμένα μου αρέσει ο Κοκορασβίλη, αυτό εμένα δεν με τρελαίνει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Στον Γκραντ παίζει αυτό το παιδί που λέω εγώ. Ο Τάρ Κιντετσβίλη. Όχι, ο Κοκορασβίλη παίζει στη Λεβάντε. Ποιος είναι αυτό το παιδί. Το 6. Α. Αυτός είναι το μεγάλο όνομα
πίσω από τους δύο, το Καλατσχέλια και τον Μικαουτάτζη. Εξαιρώ τον τερματοφύλακα και τον τερματοφύλακα, εντάξει, είναι... Τι είναι, τερματοφυλακάρα. Τερματοφύλακας, εντάξει. Τερματοφυλακάρα, Βαλένθια, ναι, γνωστό. Βαλένθια, και μασικότα του θέλω. Όχι απλά, ναι. Μαμαρατσβίλη. Ωραία το Μαμαρατσβίλη. Παίξτε λίγο στο βα... Όχι, άποψη με δηλούσε και ο κ. Τζαφέρη που έπρεπε ότι η Γεωργιά έλεγε ότι οι μισοί παίκτες θα είναι στο όριο των καρτών. Έτσι είχε πει. Εγώ ποτέ μου δεν έχω πει για τη Γεωργιά, φίλε. Εγώ είχα πει, δεν είναι αποτυχία που αποκλείστηκαμε τη Γεωργιά, δεν είναι αποτυχία. Ο Στρίτη πέρασε η Γεωργία, λέει έλεος ρε. Ναι, καλά, πέρασε. Πέρασε, αδερφέ. Πέρασε. Πέρασε. Και να σου πω για κάτι. Πες μου σε ποια από τα παιχνίδια δεν έπαιξε καλά η Εθνική Γεωργία. Πες μου. Έχει παίξει καλά παιχνίδι, χαλιά. Σε όλα τα παιχνίδια του κοίταζε στα μάτια. Και όχι μόνο του κοίταζε στα μάτια, του κοίταγε στα μάτια και του κάρφωνε σαν την κούμπρα. Γιατί να ξέρει ότι η κούμπρα πριν σε τσιμπήσει. Πρώτο και το λαρετζάκι. Η κούμπρα πριν σε τσιμπήσει κοιτάει στα μάτια και σε τσιμπάει κατευθείαν. Έτσι είναι, έτσι κάνει η κούμπρα. Λοιπόν. Κοίταξε, με την Τουρκία που έχασε, είχε τα δοκάρια έτσι, ναι, αυτό το μάτσο με δοκάρια. Ναι. Να κάνετε. Με την Τσεχία. Εγώ δεν είπα τίποτα, Γιώργο μου, δεν το είπα για σένα, καλέ μου άνθρωπε, καλέ μου Γιώργο Φερ. Δεν το είπα για σένα, το είπα γενικώς για κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι μου λένε ιστορίες κτλ. Πρέπει να έχει γράψει ρεκόρ, σίγουρα είναι, μπαίνει στα ρεκόρ. Ο Μικαουτάτζε έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια του ομίλου. Ναι. Και στην πρεμιέρα στην Ήτα, το 0-1 με την Τουρκία, και τα δύο πέναλτι με Τσεχία και Πορτογαλία. Πρέπει να είναι και ρεκόρ αυτό. Λοιπόν, να μην μειώνουμε, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, έχουμε μια άποψη. Αυτό το είχε πει, συνομικό μου, το είχε πει και ο Πογιέτ στους Μπεταράδες που έκανε τον απολογισμό, ότι εκεί παίξαμε, πώς να το πω τώρα, φοβικά, παίξαμε συντηρητικά, αδικήσαμε τους εαυτούς μας, δηλαδή... Να σου πω κάτι, κοίτα να δεις, άκου να δεις, είπες κάτι το οποίο απαντάει σε αυτό που αναφέρεις. Ποιο, ότι τη Γεωργία δεν μπορείς να την παίξεις φουλ επιθετικά. Γιατί στο γρήγορο. Ναι, αλλά παίξαμε συντηρητικά. Δηλαδή, ναι. Το, λίγο αν το πιστεύαμε παραπάνω, θα είχαμε φύγει με διπλό από την Εθνική. Άλλο... Και θεωρώ ότι η εθνική ομάδα, αυτή η εθνική ομάδα που έχουμε είναι καλύτερη από τη Γεωργία. Να σου πω κάτι. Σου λέω, okay, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτερα από τη Γεωργία. Αλλά, καλύτερη okay. Είμαστε από τη Γεωργία. Όχι, εγώ είναι άποψή μου. Τώρα το τι θα κάναμε εκεί δεν το ξέρω. Όχι, άποψή μου. Όχι ότι είμαστε φουλ κατώτεροι, αλλά όχι ότι είμαστε και καμιά υπερομάδα να πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά λέω όμω τι, αν. Γιατί μιλάμε πάντα με την πιθανότητα του αν, την οποία έχουμε πει 150 φορές για το φίλο μας τον Παπακαλιέτη. Αν η εθνική μας ομάδα έπαιζε φουλ επιθετικά και είχαν 2-0 όπως έχασε το Λουξεμβούργο, τότε θα λέγαμε γιατί δεν παίξαμε με το παιχνίδι που κάνει η εθνική ομάδα που μας έχει συνηθίσει σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο προσέχει την άμυνά σου, βγαίνει μπροστά κάτω. Αν σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Τώρα είναι δυνατό να αρχίσουμε και του λέμε για του παίκτε. Εντάξει, οκ. Εγώ νομίζω ότι δεν παίρνουμε. Γιατί τώρα με τον Γιωβάνοβιτ θα βλέπει μια φουλ επιθετική ομάδα. Ποτέ. Ποτέ δεν θα βλέπει επιθετική ομάδα με τον Γιωβάνοβιτ. Ποτέ. Μην είσαι σίγουρο. Δεν είναι συντηρητικό. Ίσα ίσα που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του. Δηλαδή δεν αναπτύσσεται με πολύ γρήγορο τέμπο οι ομάδε του Γιωβάνοβιτ. Αλλά έχουν την μπάλα, έχουν την κατοχή και παίζουν την μπάλα. Πρόσεξε τώρα. Άκου τι είπες. Ναι. Τι είπες, ότι θέλει. Να έχει την κατοχή. Σ' αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Μεντιλίβαρ στον Ολυμπιακό. Ναι, πολύ. Θέλει να έχει την μπάλα. Ναι. Παίζει αμυντικά. Όχι. Προσεκτικά αμυντικά την άμυνά του την προσέχει. Παίζει ψηλά, ναι, κάνει. Ναι. Πιέζει τους χώρους, ναι, τους βάζει να τρέχουν. Γιατί είναι κοντά οι γραμμές. Μπράβο. Όταν λοιπόν θα το κάνεις αυτό, αυτό δεν είναι. Το full αμυντικό παιχνίδι είναι το έξυπνο αμυντικό παιχνίδι ανάμεσα σε ομάδες. Δηλαδή, με ποιους θα παίξουμε στο Nations League. Τι είναι με ποιους. Με ποιους θα παίξουμε τώρα στο Nations League. Με την Φιλανδία. Μπράβο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Με την Αγγλία τι θα παίξεις επιθετικά. Όχι, αλλά δεν θα είσαι με 10. Με αυτή την Αγγλία που βλέπουμε στο γυρό. Δεν θα είσαι με 10 παίκτες από την μπάλα. Όχι 10 παίκτες από την μπάλα. Να παίξεις προσεκτικά και να κάνεις ένα παιχνίδι το οποίο θα δώσει το δικαίωμα στον αντίπαλο να τον μπλοκάρεις. Αυτό δεν λέγαμε. Θα πω κάτι άλλο. Θα με καταλάβουν τα παιδιά στο chat και ο Λούκη που μου γράφει άλλο κατοχή, άλλο κατακτητικό θα με καταλάβει ίσως λίγο περισσότερο. Ο Γιωβάνοβιτς στην άμυνά του κάνει ό,τι
ο De La Fuente στην επίθεσή του. Δηλαδή, έχοντας την κατοχή, νιώθει πιο σίγουρος στην άμυνα, ενώ αντίστοιχο De La Fuente, έχοντας την κατοχή, πιέζει και επιτίθεται τακτικά έτσι. Εντάξει. Αγγλία, Φιλανδία, και Ιρλανδούς έχουμε. Ναι. Τους Ιρλανδούς, τους του ΕΡΕ. Τους καλούς που λέμε. Ναι. Πρώτη φορά λένε σκόρανε ο σιόμενο Γιούρο Ρονάλντο. Βέβαια. Ναι. Μετά στο έκτο του Γιούρο, στο οποίο με 14 γκολ είναι ήδη πρώτος και με 8 assist, δεν έβγαλε assist, όχι με γκολ. Με 8 assist είναι μαζί με τον Τσέχο, με το Μαλί. Το Μπομπόρσκι. Μπομπόρσκι, ναι. Κάνε το Μπομπόρσκι. Ναι, έχουν από 8 assist. Κάνε το Μπομπόρσκι.